ποιο είναι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης και βουλευτών της κυβέρνησης, και ο κύριος Ρουσόπουλος πάνω κάτω αυτό είπε, για να στηρίξουν αυτό το αντιδραστικό, αντιπαιδαγωγικό και σκοταδιστικό νομοσχέδιο που έχει σαν κεντρικό στόχο την κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών. Το βασικό επιχείρημα που ακούσαμε και πριν λίγο εδώ είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο υλοποιεί τα διεθνή πρότυπα στον χώρο της παιδείας, τις καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως είπε η κυρία Υπουργός, τις βέλτιστες πρακτικές, όπως ακούγαμε και για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, ότι αυτές είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ για την παιδεία. Εμείς το αναγνωρίζουμε αυτό. Όντως έτσι είναι. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, αυτών των διεθνών αντιλαϊκών οργανισμών, σε σχέση με την παιδεία. Και ούτε πρόκειται εμείς να κάνουμε την κριτική που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που ενώ έχει υλοποιήσει αυτές τις πρακτικές, ενώ ήταν η κυβέρνηση, τώρα παριστάνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το φόνο. Αυτό που κρύβεται όμως, αυτό που δεν λέτε, είναι άλλο. Τελικά, ποιες ήταν οι συνέπειες από την υλοποίηση αυτών των πρακτικών και αυτών των κατευθύνσεων στις χώρες όπου εφαρμόστηκαν? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που δεν απαντάτε ούτε το Υπουργείο, ούτε βουλευτές της κυβέρνησης. Εκεί δηλαδή που εφαρμόστηκε η κατηγοριοποίηση σχολείων, ο διαχωρισμός μαθητών, η διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο όνομα της αυτονομίας και με όχημα μια ψευδεπίγραφη αξιολόγηση. Τελικά τι έγινε? Ανέβηκε το μορφωτικό επίπεδο έτσι ώστε να αναπτύσσονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες που να μπορούν να αντιληφθούν τη φυσική και κοινωνική πραγματικότητα, να παρακολουθούν ολοκληρωμένα και κριτικά τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις? Αμβλήθηκαν οι ανισότητες και οι ταξικοί φραγμοί που υπάρχουν σε μια εκμεταλλευτική κοινωνία? Αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα, όχι γενικά της παιδείας, αλλά τα προβλήματα της παιδείας από τη σκοπιά των λαϊκών αναγκών. Γιατί και το κεφάλαιο μπορεί να εντοπίζει προβλήματα στην παιδεία όταν θέλει να την κάνει ακόμη περισσότερο υποχείριό του. Αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα όπως για παράδειγμα το κόστος που καλούνται να πληρώσουν οι οικογένειες για τη μόρφωση των παιδιών τους και αν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Δεν έγινε τίποτα, μα τίποτα από όλα αυτά. Ίσα ίσα η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη και θα γίνει και εδώ χειρότερη στη χώρα μας αν ο λαός, η νεολαία, οι εκπαιδευτικοί δεν αντισταθούν σε αυτή την πολιτική. Και για να μην μιλάμε και αφηρημένα, να γίνουμε και συγκεκριμένοι, ας πάρουμε το παράδειγμα τριών ευρωπαϊκών χωρών. Γερμανία. Ενιαίο χαρακτήρα έχει μόνο το τετραετές δημοτικό σχολείο, Grundschule. Αμέσως μετά οι μαθητές καταμερίζονται σε τρεις τύπους σχολείων, διαφορετικών επιπέδων, δυνατοτήτων και προοπτικών, και από την ηλικία ακόμη των 11 ετών, δηλαδή της δικής μας 5ης δημοτικού, ο μαθητής οδηγείται σε διαφοροποιημένα προγράμματα ακόμη και σε χρόνια φοίτησης. Αυτό δηλαδή, κυρία Υπουργέ, που πήγατε να κάνετε με το διαχωρισμό των μαθητών και που το πήρατε πίσω άρων-άρων, δείξατε όμως τις προθέσεις σας, ήταν ο προάγγελος για μια τέτοια de facto κατηγοριοποίηση από την πιο τρυφερή ηλικία. Από αυτούς τους τρεις τύπους σχολείων του γερμανικού συστήματος, ουσιαστικά μόνο από το ένα, το γυμνάζιουμ, και μάλιστα ένας μικρός αριθμός μαθητών θα φτάσει τελικά στο πανεπιστήμιο. Και τελικά το ποιος θα σπουδάσει δεν είναι θέμα ατομικής επιλογής, αλλά έχει σαφή ταξική αναφορά, αφού η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών, με βάση και τα στατιστικά στοιχεία, ακολουθεί την εκπαιδευτική διαδρομή ίδια με αυτήν των γονιών τους. Με λίγα λόγια, τα ανώτερα μορφωτικά και κατά τεκμήριο ανώτερα κοινωνικά στρώματα αναπαράγουν τον εαυτό τους μέσω των εκπαιδευτικών δομών. Πάμε παρακάτω. Αγγλία. Η ναυαρχίδα της κατηγοριοποίησης, όπου το αναλυτικό πρόγραμμα, τα σχολικά εγχειρίδια, τα εποπτικά μέσα, τα μαθήματα επιλογής καθορίζονται από σχολείο σε σχολείο με βάση την περιοχή του κάθε σχολείου, δηλαδή με βάση την ταξική προέλευση των μαθητών. Φτωχές γειτονιές, λιγότερο φτωχές, πλούσιες και πάει λέγοντας. Το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει ένα αναλυτικό πρόγραμμα και με βάση αυτό εκδοτικοί οίκοι εκδίδουν εγχειρίδια, φύλλα εργασίας, διαγωνίσματα διαφορετικού επίπεδου ανάλογα με την κατηγορία του σχολείου που απευθύνονται. Για παράδειγμα, το μάθημα των φυσικών επιστημών στα κατώτερα σχολεία της Αγγλίας προσφέρεται ενοποιημένο. Αντίθετα, στα καλά σχολεία προσφέρονται διακριτά τα μαθήματα των φυσικών επιστημών. Χημεία, βιολογία, φυσική και πάει λέγοντας. Ακόμη και οι διδακτικές μέθοδοι διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο. Το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε σε έκθεση μιας καθηγήτριας κοινωνιολογίας στο LSE, δεν είναι κουκουέ σας διαβεβαιώ, και καθηγήτριας εκπαίδευσης στο Κέμπριτζ. Τι λέει? Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η ταξική και φιλητική πόλωση σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα της βρετανικής εκπαίδευσης. Να τα αποτελέσματα. Γαλλία, τα ίδια ακριβώς. Παρά το γεγονός ότι η Γαλλία, λόγω και των ιστορικών συνθήκων και του διαφωτισμού, ξεκινούσε από καλύτερη αφετηρία. Τα αποτελέσματα της ΠΙΖΑ είναι αποκαλυπτικά. Η Γαλλία είναι η χώρα που η κοινωνικο-οικονομική προέλευση των μαθητών ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση στις σχολικές επιδόσεις. Αυτά είναι λοιπόν τα διεθνή και ευρωπαϊκά σας πρότυπα, κύριοι της κυβέρνησης και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κι εσείς δεν πάτε πίσω στον εξοραϊσμό των ευρωενωσιακών πολιτικών. Ήρθε σήμερα εδώ ο κύριος Τσίπρας και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν, λέει, κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτά που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσατε στο σημείο να επικαλείστε το φιλανδικό μοντέλο που το συζητάμε από τις αρχές του 2000, από εποχής Διαματοπούλου, και το οποίο οδήγησε τα τελευταία χρόνια στο κλείσιμο 2.500 σχολείων. Βεβαίως, το φιλανδικό μοντέλο βαθμολογείται με πάρα πολύ καλούς βαθμούς. Πού όμως? Στους διαγωνισμούς του ΟΟΣΑ, που δεν μετρά τη συνολική μορφωτική συγκρότηση των μαθητών, αλλά τις επιδόσεις των δεξιοτήτων. Έτσι είναι. Ο ΟΣΑ, όπως δίνει οδηγίες για το πώς θα γίνουν πιο φθηνοί και ευέλικτοι εργαζόμενοι, έτσι δίνει και οδηγίες για το πώς θα προετοιμαστούν μέσα στο σχολείο αυτοί οι εργαζόμενοι, μαθησιακά, εργασιακά και πάνω απ' όλα ιδεολογικά. Πάντως, για το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αν θέλει να εφαρμόσει το φιλανδικό μοντέλο, έχει πλέον και τα κατάλληλα πρόσωπα να το κάνει. Έχει και την τεχνογνωσία. Όπως για παράδειγμα τον πρώην Υπουργό Παιδείας της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, τον κύριο Κεδίκογλου, ξέρετε αυτόν που απέλυσε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς μέσα σε μία νύχτα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Το κατόνομα σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο που οραματίζεται το Υπουργείο Παιδείας και προσπαθούν εδώ και 30 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν στη χώρα μας, και ήταν πολύ σημαντικοί αγώνες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια γιατί καθυστέρησαν έστω τέτοιες επιλογές, είναι το σχολείο της υποβάθμισης του μορφωτικού επίπεδου, των ταξικών φραγμών για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Δεν αντανακλώνται απλώς οι ταξικές ανισότητες που ούτως ή άλλως υπάρχουν στην κοινωνία, αλλά μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία αυτές οι ανισότητες οξύνονται ακόμη περισσότερο. Και όσο για τα μορφωτικά αποτελέσματα αυτών των μοντέλων, ας μην πάμε μακριά, ας πάρουμε μόνο τον ανορθολογισμό, τον σκοταδισμό, τον αρνητισμό της επιστήμης που εκδηλώθηκε εν μέσω πανδημίας σε πάρα πολλές χώρες. Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι δικά σας ιδεολογικά και πνευματικά τέκνα. Γιατί όταν σε ένα σχολείο υποβαθμίζονται μαθήματα όπως είναι η βιολογία, όπως είναι η φυσική, όπως είναι η χημεία, για να μπουν οι δεξιότητες που έχει ανάγκη το κεφάλαιο, η ομιλία σήμερα της κυρίας Κεραμίως ήταν μία οδή, ένας ύμνος στις δεξιότητες. Και μάλιστα συνυπολογίζει στις δεξιότητες διδακτικούς τομείς όπως είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που θα κανονικά θα πρέπει να είναι κομμάτι της μορφωτικής διαδικασίας. Τι είναι αυτό, δεξιότητα είναι? Όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο σχολείο, όταν σε ένα σχολείο διδάσκεται ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια και πραγματικότητα που μπορεί ο άνθρωπος να την γνωρίσει και να την αλλάξει, και κυρίως να την αλλάξει, αυτό σας ενοχλεί, αλλά υπάρχει πλήθος από αλήθειες, από ατομικές εμπειρίες κτλ. Που είναι η αποθέωση του υποκειμενισμού και του ατομισμού, τότε γεννιούνται οι Φραγκεστάιν. Αυτούς τους δημιουργεί η πολιτική σας, η ιδεολογία σας, το σύστημά σας και το σχολείο που φτιάχνετε. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί κάνετε και τα τσουβαλιάσματά σας, τους αξιοποιείτε και ως βολικό αντίπαλο. Δεν είναι τυχαίο και αυτό που ανέφερε πριν ο κύριος Ρουσόπουλος για τους αρνητές της αξιολόγησης. Γίνονται και οι συνειρμοί. Αρνητές αξιολόγησης, αρνητές μάσκας, αρνητές εμβολιασμού κτλ. Να πώς τα αξιοποιείτε για να δικαιολογήσετε την πολιτική σας. Εμείς λοιπόν παλεύουμε για ένα σχολείο και μια κοινωνία σε ριζικά διαφορετική κατεύθυνση. Είναι το σχολείο των λαϊκών αναγκών, το πραγματικά προοδευτικό, σύγχρονο σχολείο του 21ου αιώνα. Ευχαριστώ.